Επιστρέψαμε. Τι ωραία. Σήμερα με ένα στόμα, μια φωνή. Κάτι έχω πάθει και τα λέω όλα ταυτόχρονα. Ναι. Με έναν ακόμη αξιόλογο καλεσμένο και επιμένουμε στον τομέα της περιφέρειας. Ναι, ναι. Μένουμε στον τομέα της περιφέρειας και μαζί μας λοιπόν έχουμε τον κύριο Γιάννη Κτιστάκη, ο οποίος είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον συνδυασμό του Άλεξη Ντομακρογιαννάκη. Η Κρήτη μπροστά. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε όπως ξεκινάμε καθημερινά. Γιατί αποφάσισατε λοιπόν να ασχοληθείτε με τα κοινά και γιατί με τον κύριο Άλεξη Ντομακρογιαννάκη? Πιο στοχευμένη ερώτηση δεν έχω δεχτεί. Λοιπόν, το πρώτο, γιατί ασχολούμαι με την περιφέρεια και με τα κοινά γενικά. Θεωρώ ότι κάθε νέος άνθρωπος, ο οποίος θέλει να έχει μια άποψη και να συμμετέχει και να παίρνει μέρος στις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή του και το μέλλον του, θεωρώ ότι πρέπει να είναι παρόν, να δηλώνει παρόν και να... Και όχι μόνο να δηλώνει, αλλά να έχει φωνή και να έχει άποψη στο να διαμορφώνει το μέλλον του μόνος του. Με τον Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη τώρα, γιατί ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης θεωρώ ότι είναι η επιλογή που είναι αυτό που χρειάζεται η Κρήτη, το είχα ξαναπεί από εδώ, είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η Κρήτη τώρα σε ένα κομβικό σημείο, διότι έχουμε χάσει πάρα πολλά χρόνια σαν Κρήτη, θέλουμε νέους ανθρώπους, νέες απόψεις, νέο όραμα, να το πω έτσι, να το πιάσουμε λίγο από την αρχή. Έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο και η κατάσταση της στασιμότητας δεν μας αξίζει, να το πω έτσι, σαν Κρήτη. Θεωρώ ότι ο Αλέξανδρος έχει την οριμότητα, αν και νέος άνθρωπος, να μπορεί να κρίνει και να βάζει προτεραιότητες ώστε να γίνει αυτό το πράγμα πράξη και να φέρουμε την Κρήτη μπροστά. Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Κρήτη και πώς μπορεί η εκάστοτε περιφερειακή αρχή να επέμβει για να τα αντιμετωπίσει? Πρέπει να έχουμε αρκετό χρόνο. Μπορούμε να κάνουμε συντομία. Όχι, εγώ το λέω γιατί τα προβλήματα της Κρήτης είναι πάρα πολλά, πολύ γενικά αλλά και πολύ ειδικά. Να το πω έτσι. Ξεκινάμε από ένα πολύ απλό παράδειγμα, το παράδειγμα των υποδομών. Είναι πολύ ακουσμένο, να το πω, έχει πάρα πολύ υποθεί, αλλά όντως έχουμε ένα πρόβλημα στις υποδομές, γενικά στις υποδομές, σε ό,τι ορίζεται σαν υποδομές στην Κρήτη. Το οποίο το ένα συνοδεύεται με το άλλο. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Οι υποδομές έχουν αντίκτυπο στον τουρισμό, έχουν αντίκτυπο στην κυκλοφορία, στην καθημερινότητα του ανθρώπου, έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια, έχουν αντίκτυπο στις μεταφορές των αγροτικών μας προϊόντων, έχουν αντίκτυπο στην καθαριότητα, σε όλα. Πράγμα, όλα συνδέονται. Άρα θεωρώ ότι ένα βασικό πρόβλημα, το οποίο ναι, μπορεί να έχει ακουστεί πολλές φορές, είναι εμφανές, αλλά δεν έχει γίνει κάτι, είναι οι υποδομές. Υπάρχουν όμως και άλλα προβλήματα που πάρα πολύ μπορώ να σας απαριθμίσω. Είναι το τουριστικό προϊόν. Πρέπει να έχουμε μια Κρήτη ευλογημένη, η οποία έχει 9-10 μήνες, εξαίρεση προηγούμενος χειμώνας, ήλιο και μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνάμεις της. Άρα θέλουμε ένα τουρισμό 365 μέρες του χρόνου, που δεν το έχουμε. Θέλουμε το θέμα της λειψιδρίας. Μπορεί να έχουμε νερά φέτος, 3 χρόνια όμως πριν ήταν ξηρεσία. Πώς τα δεσμεύουμε, πώς τα αξιοποιούμε και τα διασφαλίζουμε για το μέλλον? Αυτά όλα, το θέμα των υποδομών, του σχεδιασμού γενικά, δεν πρέπει να το βλέπουμε τώρα. Έπρεπε να το δούμε από χθες για 10 χρόνια, 20 χρόνια μπροστά. Αυτό είναι το πρόβλημα της Κρήτης, ο σχεδιασμός ο συνολικός. Αναφέραμε τα προβλήματα και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτά από την Περιφερειακή Αρχή. Δεν το αναφέραμε. Ναι, σωστό. Η Περιφερειακή Αρχή, καταρχήν τα 9 τελευταία χρόνια, είναι εκλέγεται. Είναι ο δεύτερος βαθμός της αυτοδιοίκησης. Άρα έχουμε ένα βαθμό αυτοδιοίκησης ο οποίος εκλέγεται από τον κρητικό λαό και πρέπει να απολογηθεί σε αυτόν κάθε τέλος τι έκανε για να αξιοποιήσει τις δυναμικές και να πάει λίγο παρακάτω και να είμαστε έτοιμοι για τις προκλήσεις του μέλλοντος σαν Κρήτη. Ουσιαστικά έναν απολογισμό. Ένα απολογισμό. Άρα δεν πρέπει να θεωρούμε την περιφέρεια ως, όπως ήταν μια φορά, ότι ήταν διαχειρίστρια κάποιων πραγμάτων. Πρέπει να υπάρχουν τομές και υπάρχουν σε όλους τους τομείς που προαναφέραμε, αλλά και σε άλλους τόσους, η περιφέρεια μπορεί να κάνει τομές και να επεμβαίνει
ώστε να αξιοποιούνται οι παραγωγικές και οι υγιές δυνάμεις του νησιού προς όφελος όλων των πολιτών. Και αν καταφέρουμε η περιφέρεια να μπορέσει να διοχετεύσει την πολιτική, να το πω έτσι, με επίκεντρο τον άνθρωπο, εκεί θα είναι και η αξία που θα δώσει ένα άλλο άρωμα, να το πω έτσι, στο πώς απολαμβάνει ο κρητικός λαός την αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθούμε λίγο στη Ηράκλειο. Έχετε σπουδάσει τοπική αυτοδιοίκηση, σωστά. Μάλιστα. Επομένως είστε ειδικός. Ειδικός. Ωραία. Μπορείτε λοιπόν εσείς τη μεριά σας, αν εκλεγείτε, να βοηθήσετε το Ηράκλειο ώστε να μπει σε μια αναπτυξιακή πορεία, την οποία την έχουμε ανάγκη σαν πόλη. Εννοείται. Εννοείται ότι μπορώ. Τουλάχιστον θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω. Και εσείς και ο συνδυασμός. Εννοείται, εννοείται. Κοιτάξτε, έχουμε κάνει μια. Έχουμε φτιάξει ένα σχέδιο το οποίο θεωρούμε ότι είναι το απόλυτο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τι, πρέπει να επικεντρωθούμε, ειδικά για το Ηράκλειο που είμαι, δραστηριοποιούμε. Εγώ μένω και στην ενδοχώρα που είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα στο θέμα των επικοινωνιών, των ευκαιριών και όλα τα, και όλα τα γενικά που υπάρχουν εκεί. Η Κρήτη και ειδικά το Ηράκλειο, το που επικεντρώνουμε στο Ηράκλειο, θέλει ένα αναπτυξιακό σοκ. Το σοκ πώς θα προέρθει από ένα σχεδιασμό ολοκληρωμένο, το οποίο θα διοχετεύει και θα συγκοινωνεί την ενδοχώρα με το αστικό κέντρο και το αστικό κέντρο με την ενδοχώρα. Αν μπορέσουμε να έχουμε ένα σχέδιο τοπικής ανάπτυξης ολοκληρωμένο σε βάθος 20 ετίας, δηλαδή τι θέλουμε, ποια Κρήτη θέλουμε σε 20 χρόνια, αυτό θα είναι το κέρδος από μια περιφερειακή αρχή, να δώσει λοιπόν τους ορίζοντες και τις κατευθύνσεις προς τα που πάμε. Μάλιστα. Και εσείς, αλλά και ο κύριος. Συγγνώμη που σας διέκοψα. Όχι. Θεωρώ ότι το Ηράκλειο θέλει, ο νομός Ηρακλείου θέλει πάρα πολύ δουλειά για να φτιαχτεί και θέλει και πάρα πολύ προσπάθεια ώστε να κερδίσουμε χαμένα χρόνια που χάσαμε. Και συγγνώμη και πάλι που σας διέκοψα. Και εσείς, αλλά και ο κύριος Μαρκογιαννάκης, είστε νέοι άνθρωποι, θα λέγαμε. Ναι. Από τη δική σας πλευρά, πώς κρίνετε την αντιμετώπιση των νέων όσον αφορά τα πολιτικά τεκτενόμενα και τις δημοτικές εκλογές, την περιφέρεια, αλλά και γενικά την πολιτική? Υπάρχει γενικότερα μία απαξίωση. Το βλέπετε αυτό από το δικό σας περίγυρο ή όχι? Όταν ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά μου από τον Αλέξανδρο του Μαργογιαννάκη, το πρώτο πράγμα που έγραψα ότι οι νέοι έχουν αρχίσει να έχουν φτάσει στο σημείο οι νέοι να απαξιώνουν τους θεσμούς και ότι υφίσταται διότι δεν απολαμβάνουν. Έρχομαι σε αυτό που είπα πριν. Αν καταφέρουμε όλη η οντότητα που διαχειρίζονται κάποια πράγματα έχει επίκεντρο το πολίτη και το διοχετεύει προς τον πολίτη και το αντιλαμβάνεται, και οι νέοι θα έρθουν πιο κοντά. Οι νέοι τώρα είναι και έχουν σπουδάσει περισσότερο, έχουν πιο ανοιχτά μυαλά. Δεν είναι όπως. Είναι καλές οι προϋποθέσεις ώστε να βάλουμε ένα θεμέλιο λίθο, να το πω έτσι, ώστε να πατήσουμε πάνω και να φέρουμε τους νέους πιο κοντά στην πολιτική. Γι' αυτό μπαίνω κι εγώ, γι' αυτό εκτίθεμαι για την ψήφο του Ηρακλειώτικου λαού, γιατί θέλω να δείξω ότι υπάρχει ένα πάτημα όπου όταν γίνονται προσπάθειες σωστές και ολοκληρωμένες να πατήσουμε σαν νέοι άνθρωποι, να βάλουμε μπροστά εμάς και να διεκδικήσουμε το μέλλον μας. Αυτό θα λέγατε σε ένα νέο που σας παρακολουθεί τώρα, ο οποίος θα ψηφίσει για πρώτη φορά, γιατί φέτος θα ψηφίσουν για πρώτη φορά. Ναι, και 17 χρόνια. 17 χρόνια, ακριβώς. Για να τον πείσετε να σας ψηφίσει. Εγώ αυτό που θα έλεγα στο νέο, καταρχήν να ψηφίσει. Η δύναμη του πολίτη είναι η ψήφος του. Και όταν αντιληφθούν αυτοί που εκτιθόμαστε στον ψήφο του ότι εμείς είμαστε για αυτούς τους ανθρώπους που μας ψηφίζουν και φύγουμε από το δεδομένο ότι υπάρχει ένα δεδομένο ότι ναι, ωραία, εκλέγομαι, άρα είμαι εντάξει. Εμείς πρέπει να επιβεβαιώνουμε την καλή διάθεση και την καλή επικοινωνία που έχουμε προς τους ανθρώπους και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Εγώ σαν άνθρωπος που είμαι 36 χρονών μπορώ να καταλάβω, γιατί έχω περάσει κι εγώ από αυτή την περίοδο της ζωής μου, να απαξιώνω κάποια πράγματα, τα οποία όμως εκεί είναι και η λεπτή γραμμή ότι πρέπει εκεί να πατήσουμε το πόδι, εκεί να συμμετέχουμε, εκεί να πούμε τη γνώμη μας δυνατά, χωρίς να λέμε ότι δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα όταν δεν κάνεις τίποτα. Πιστεύετε δηλαδή ουσιαστικά πως οι νέοι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο και όχι μόνο από πολιτικής πλευράς,
και γενικότερα. Το φυλάδιο μου που έβγαλα, ένα φυλάδιο σαν καινούριο, είπα ότι ο κόσμος αλλάζει όταν οι νέοι ασχολούνται. Ακριβώς. Και το πιστεύω ακράδαντα, ότι έχουν να προσφέρουν, έχουν να μπορούμε να χτίσουμε πάνω. Σας είπα, αν μπει ο θεμέλιος λίθος από εκεί και πέρα, μπορούμε να χτίσουμε μια οικοδομή, μια πολυκατοικία, η οποία να είναι σταθερή και να έχουμε βάλει και καλά υλικά. Πάνω απ' όλα αυτό είναι λίγο τέτοιο, καλά υλικά, ώστε να την έχουμε για πολλά χρόνια και να μας αντιπροσωπεύει και η εικόνα της στην ψυχή μας, έτσι, γιατί αυτό είναι ο κριτικός λαός, έχει και μια ψυχή και μια περηφάνεια η οποία την έχουμε ξεχάσει. Και όλα αυτά που δεν έχουμε και δεν τα απαιτούμε από την κεντρική εξουσία, είναι, θεωρώ ότι είναι και το καμπανάκι που πρέπει να χτυπήσουμε τώρα για να ταράξουμε λίγο τα νερά, ότι εδώ είμαστε και θέλουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Μακάρι, μακάρι. Θεωρώ εγώ πάντως πως, συγγνώμη Γενία, ότι εμείς οι νέοι, σε συνδυασμό και με την εμπειρία, μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά και να αλλάξει επιτέλους και το σπίτι μας και ο τόπος μας. Εννοείται. Και το νησί μας, γιατί νομίζω ότι αξίζει στους κριτικούς αυτή η αλλαγή. Αξίζει το καλύτερο. Άξιζε πολλά χρόνια και αξίζει τουλάχιστον και τώρα να το προσπαθήσουμε για να το πετύχουμε. Απλώς σας λέω ότι πρέπει να βάλουμε μία βάση, γιατί χωρίς βάσεις δεν μπορείς να πας παραπέρα. Έτσι είναι. Και μία τελευταία ερώτηση, γιατί μας περιορίζει ο χρόνος. Εσείς, ποιος, προσωπικά, ποιος είναι ο δικός σας στόχος και ποιο είναι το δικό σας στοίχημα όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση? Και ήθελα να προσθέσω και εγώ και το δικό σας όραμα επίσης. Στόχος. Είναι ένα πολύ απλό παράδειγμα, ένα πολύ απλό παράδειγμα που μπορώ να σας πω το τι σκέφτομαι εγώ για την περιφέρεια Κρήτης, στην οποία διεκδικώ μια θέση μέσα εκεί, είναι το κάποια στιγμή η περιφέρεια να κάνει τα αυτονόητα. Όταν σχεδιάζουμε με βάση τα αυτονόητα, δηλαδή αυτονόητα πράγματα που πρέπει να γίνουν, ώστε να μην χρειαζόμαστε να στερούμαστε βασικά πράγματα και βασικές υποδομές εδώ, θεωρώ ότι πρέπει να βάλουμε ένα σχέδιο ολοκληρωμένο, το οποίο όμως όλες οι υγιείς δυνάμεις του νησιού μας να δεσμευτούν ότι τα επόμενα χρόνια αυτά τα πράγματα, όποιος και να είναι, θα γίνουν. Γιατί αυτό είναι ο στόχος μου εμένα, ότι πρέπει να κάποια στιγμή τα αυτονόητα και τα πράγματα που έπρεπε να έχουν γίνει, να τα βάλουμε κάτω και να πούμε, δεν μας χωρίζει τίποτα, μας χωρίζουν μόνο τα προβλήματα που έχουμε ο καθένας μας και το κάθε χωριό και η κάθε πόλη. Αυτά είναι τα που μας χωρίζουν όλοι. Άρα αυτά τα προβλήματα που μας χωρίζουν πρέπει να μας ενώσουν. Αυτό θέλω εγώ, την ένωση, η ισχύς εντυενώση που λένε. Μόνο έτσι θα μπορούμε να καταφέρουμε κάτι για το αύριο. Μάλιστα. Μόνο έτσι. Πάρα πολύ όμορφα. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ για την παρέα και για το κάλεσμα. Αλλά και τη διακόψαμε δύο φορές. Καλή, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ναι. Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Καλά. Εμείς να πούμε καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Για αύριο στις 4. Μην ξεκινάμε όμως. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7.30. Εννοείται, με την Κρυστάλλινη. Και τέτα τέτ, εκτάκτως με τον κύριο Χιντυράκη στις 9 η ώρα. 9. Μείνετε συντονισμένοι, μείνετε μαζί μας. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Γεια σας.